Τα κούλουμα για τους αιρέους στην πόλη και τα χωριά θα γίνουν, καθώς έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις από το Δήμο και την Κεντή Σερών, σύμφωνα με την πρόεδρο Χρυσάνθη Παλάζη. Στις αίρες θα γίνουν στο Νοβά, όπου εταιρεία Κέτερινγκ έχει αναλάβει να ετοιμάσει σε ατομικές συσκευασίες τα σαρακοστιανά εδέσματα, προκειμένου να μοιραστούν στους πολίτες, τηρουμένων των μέτρων που απαιτούνται και υπό το βλέμμα της υπηρεσίας Security. Θα γίνουν κούλουμα και στην πόλη και στα χωριά. Στην πόλη, στην περιοχή του αθλητικού πάρκου της Ομόνιας, αυτό που οι Σεραίοι γνωρίζουμε και λέμε ΟΒΑ, στον ΟΒΑ της ΕΣΜΕ, έτσι, εκεί λοιπόν έχει αναλάβει η υπηρεσία Catering να ετοιμάσει σε ατομικές συσκευασίες τα εδέσματα τα σαρακοστιανά. Δηλαδή φασολάδα, χαλβά, τυρί, ελιές, τουρσί, ταραμά, λαγάνα και να μοιραστούν αυτά με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων. Θα υπάρχει υπηρεσία security για να τηρεί την τάξη και θα είναι ένα κέρασμα από το Δήμο Σερών για όλους τους αιρέους δημότες. Αυτό αφορά τα κούλουμα και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν στην πόλη. Η λεπτομέρεια, γιατί το έχουμε μελετήσει πολύ συστηματικά. Απαγορεύονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που συνοδεύονται από χορό και μουσική. Εμείς λοιπόν αυτό που θα κάνουμε στον πάρκο της Ομόνιας θα είναι ένα κέρασμα, διανομή δηλαδή των σαρακοστιανών εδεσμάτων στους ανθρώπους που θα προσέλθουν. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να φέρει με την παρέα του και να καθίσει κάπου σε ένα τραπεζάκι που θα φέρει, να πετάξει το χαρταϊτό και να φάει, αυτό είναι ατομική ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη της Κεντής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα χωριά, οι πρόεδροι των κοινοτήτων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις, έχουν προμηθευτεί από την Κεντής τα απαραίτητα υλικά. Για τα χωριά, όπως βλέπετε, έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Έχουμε φέτος προσπαθήσει να κάνουμε πιο οργανωμένα και συστηματικά αυτή τη διαδικασία. Τι εννοώ? Ενώ τα προηγούμενα χρόνια τα υλικά χωρίζονται σε ποσότητες ανάλογα με την πληθυσμιακή κάλυψη κάθε χωριού, φέτος μπήκαμε στη διαδικασία να ρωτήσουμε τους πρόεδρους, καταρχάς, αν πρόκειται να υλοποιήσουν το έθιμο και δευτερευόντως για πόσα άτομα περίπου υπολογίζουν ότι θα φιλοξενήσουν και θα κεράσουν. Έτσι λοιπόν διαπιστώσαμε ότι δήλωσαν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν το έθιμο και άρα μόνο στις συγκεκριμένες κοινότητες θα δοθούν τα υλικά. Τα χωριά Μητρούση, Αναγέννηση, Βαμβακιά, Μονοκλησιά, Σκούταρη, Βαμβακούσα, Κουμαριά, Κάτω Καμήλα, Κουβούκλιο, Αδερφικό, Άνω Βροντού, Ινούσα, Ελαιώνας, Ξηρότοπος και Λευκώνας. Σε συνεννόηση λοιπόν με τους πρόεδρους των κοινοτήτων, είτε οι ίδιοι, είτε σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους των συγκεκριμένων χωριών, θα μαγειρευτούν αυτά τα υλικά και θα δοθούν, αυτό ήρθαν να παραλάβουν σήμερα οι πρόεδροι εδώ, τα υλικά, και θα φιλοξενηθούν, θα κεραστούν οι κάτοικοι και ενδεχομένως και οι επισκέπτες και φίλοι των κατοίκων αυτών των χωριών. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων την έχουν αναλάβει οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν υπογράψει μάλιστα και την σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι θα μεριμνήσουν για αυτά. Την ευθύνη όμως, θέλω να πω, για την τέλεση αυτού του εθίμου και τη διοργάνωση του τρόπου με τον οποίο θα γίνει, την έχουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Θα δείτε δηλαδή σήμερα που παραδίδουμε τα υλικά, ταυτόχρονα έχουμε ετοιμάσει ένα πρωτόκολλο παραλαβής από τους πρόεδρους των κοινοτήτων και έχουμε επισημάνει εκεί ότι δηλώνουν υπεύθυνα ότι για την τήρηση του εθίμου και την πραγματοποίηση αυτής της δράσης έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των μέτρων. Και τους έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την προσοχή σε αυτό. Αν θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία, την οποιαδήποτε διαδικασία, που θα παραβαίνει τα υγειονομικά πρωτόκολλα, την ευθύνη την έχουν αυτοί που θα υλοποιήσουν το έθιμο.